αφήσαμε να είναι ο Νάσος. Για κανέναν άλλο λόγο τον σεβόμαστε όλοι, όχι μόνο εγώ. Φαντάζομαι το ξέρει και ο ίδιος. Και εύχομαι και στους τρεις ό,τι καλύτερο και να παραμείνουν στο παιχνίδι μετά από την απόφαση του κοινού. Τι να πω, τα καλύτερα και με υγεία. Στέλιο, σου ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπορείς να καθίσεις. Νάσο, σε περιμένει το περικάρπιο του τρίτου μονομάχου. Μπορείς να καθίσεις. Νάσο μου, είναι η πρώτη φορά που μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία. Είχες ένα μεγάλο τραυματισμό. Όπως είπε και ο Στέλιος, έχεις παίξει στα λιγότερα αγωνίσματα. Ήταν, ας πούμε, και ένας πόθος δικό σου να αγωνιστείς λίγο περισσότερο. Σάβα, δικαίως ψηφίστηκα, διότι λόγω του τραυματισμού μου δεν μπόρεσα να συνεισφέρω τα μέγιστα στην ομάδα και γι' αυτό βρίσκομαι αυτή τη στιγμή σε αυτή τη θέση. Θέλω να βγει το βάρος αυτό και απάνω από το Στέλιο και από όλη την ομάδα. Θέλω να πιστεύω πως θα καταφέρω να νικήσω στη μονομαχία, να παραμείνω γιατί θεραπεύομαι σιγά σιγά και μπορώ να δώσω ακόμα περισσότερα στην ομάδα μου και να αποδείξω αυτό που ήρθα εδώ να κάνω. Είμαι καλός στα αγωνίσματα. Από εκεί και πέρα όμως, αυτή τη στιγμή νιώθω χαρούμενος γιατί έχω τη συνείδησή μου καθαρή. Διότι χρειάστηκε να ψηφίσω μία συμπαίκτριά μου, ενώ δεν είχα αγωνιστεί τόσο πολύ. Όμουνα που το έκανα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν νιώθω πλέον ότι είμαστε ίσα. Ήρθε μια ισορροπία.